Χαίρετε κυρίες και κύριοι, εδώ είμαστε και απόψε μία ακόμα εκπομπή, ένα live να δούμε τι συμβαίνει στην επικαιρότητα, στην Καβάλα, στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη και φυσικά σε όλη την Ελλάδα. Αρκετά είναι τα θέματα που έχουμε ετοιμάσει να δούμε και απόψε στην διάρκεια της εκπομπής. Σε λίγο θα έχουμε κοντά μας τον Αντιπεριφερειάρχη Τουρισμού, τον κύριο Κώστα Αντωνιάδη, να συζητήσουμε διάφορα θέματα που άπτονται του τουρισμού στην περιφέρεια και όχι μόνο, καθώς και για τις εκθέσεις που συμμετέχει η Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, τις τουριστικές εκθέσεις. Θα τα δούμε όλα αυτά στη συνέχεια. Να πούμε επίσης ότι δόθηκε το πράσινο φως για το συλλαλητήριο που ετοιμάζεται για την Αθήνα στις 4 Φεβρουαρίου στις 2 το μεσημέρι, καθώς υπήρξε μία μικρή εμπλοκή με τον Δήμο Αθηναίων. Τελικά τα μακεδονικά σωματεία για το συλλαλητήριο πήραν το πράσινο φως. Συνεχίζεται βέβαια η πολιτική αντιπαράθεση μεταξύ κυβέρνησης και αντιπολίτευσης για το ονοματολογικό. Ο Μάθων Νίμιτς αναμένεται τις επόμενες ώρες να έρθει στην Αθήνα και να ενημερωθεί, να συζητήσει με την κυβέρνηση την πορεία των διαπραγματεύσεων. Αυτά σε ό,τι αφορά την κεντρική πολιτική σκηνή και θα συζητήσουμε και στη συνέχεια. Να έρθουμε και λίγο και στα δικά μας και σε ό,τι αφορά τις προκλήσεις των Τούρκων αλλαίων. Καθώς συνεχίζονται οι προκλήσεις στο Θρακικό Πέλαγος, όλα ξεκίνησαν από το βράδυ της Κυριακής σε ό,τι αφορά την Καβάλα, ξημερώματα της Δευτέρας, καθώς δεκάδες ήταν οι Τούρκοι ψαράδες που παραβίασαν τα χωρικά ύδατα των 6 μιλίων ανατολικά της Θάσου, έπαιζαν με το όριο 6 μίλια, 5 μίλια. Ενώ χθες 40 περίπου αλευτικά σκάφη βρέθηκαν μεταξύ Αλεξανδρούπολης και Σαμοθράκης. Βέβαια, για τους Θρακιώτες, αλλής δεν είναι πρωτόγνωρο αυτό, καθώς ψαρεύουν εκεί οι Τούρκοι αλλής αρκετά χρόνια και όπως δηλώνουν θα φτάσουν μέχρι τον Θερμαϊκό. Πάμε να δούμε το ρεπορτάζ που έχουμε ετοιμάσει, ένα αναλυτικό βίντεο και επιστρέφουμε. Σε απόγνωση βρίσκονται οι Έλληνες αλλοίς λόγω της μεγάλης κινητικότητας τουρκικών γρηγρή στο Θρακικό Πέλαγος. Όπως αναφέρουν Έλληνες αλλοίς, σε όλο το Θρακικό Πέλαγος δραστηριοποιούνται περισσότερα από 100 σκάφη, ενώ τα ελληνικά από την Αλεξανδρούπολη έως την Καβάλα δεν μπορούν να τα ανταγωνιστούν. Οι Τούρκοι αλλοί συνηθίζουν να κινούνται στο όριο των 6 ναυτικών μιλίων από τις ελληνικές ακτές. Πάνω από αυτό θεωρούνται διεθνή ύδατα. Αλλά πολλές νύχτες, όπως καταγγέλνουν οι Έλληνες ψαράδες, το παραβιάζουν. Είμαστε γύρω στις 11 το βράδυ, καπετάνιε. 5,5 μίλια περίπου ανοιχτά τη στάσου. Τι βλέπουμε εδώ τώρα? Εδώ βλέπουμε κάποια δικά μας αλληλευτικά και αυτά τα πολύ έντονα φώτα είναι τα τουρκικά, που είναι και αυτοί οριακά στα 6 μίλια από την. Σχεδόν στα 6 μίλια από τη στεριά. Βλέπουμε, καπετάνιε, πολύ έντονα τα φώτα από τους Τούρκους αλλοί σε σχέση με τα δικά μας. Γιατί αυτό? Είναι αυτό που σας έλεγα, τα θέμητα μέσα και τα μεγάλα τα καΐκια. Αυτό που είναι ένα μεγάλο αλληλευτικό τουρκικό, αυτή τη στιγμή έχει ρίξει το δίχτυ του στη θάλασσα. Είναι 6 μίλια από τη στεριά μας. Στο όριο δηλαδή. Ακριβώς στο όριο, οριακά, ναι. Τρανό παράδειγμα, το βράδυ της Κυριακής προς ξημερώματα Δευτέρας, 29 Ιανουαρίου, όταν πάνω από 40 τουρκικά λευτικά σκάφη κινήθηκαν ανοιχτά τη Θάσου και πολλά από αυτά πέρασαν στα ελληνικά χωρικά ύδατα με αποτέλεσμα να κινητοποιηθεί το λιμενικό. Και γι' αυτό τον λόγο, σαν ένδειξη διαμαρτυρίας, αλλοίς από την Καβάλα έκαναν τη δική τους περιπόλεια, θέλοντας να στείλουν το δικό τους μήνυμα στους Τούρκους συναδέλφους τους. Πριν από λίγα λεπτά που μιλήσαμε, είπαμε ότι τα τουρκικά λευτικά που βλέπουμε ήταν στα 6 περίπου μίλια, νόμιμα. Τώρα ωστόσο βλέπουμε ότι είναι στα 5-700. Ναι, τώρα έχουν μπει ήδη 300 οργές μέσα. Αυτό σημαίνει ότι είναι στα ελληνικά χωρικά ύδατα. Μέσα στα ελληνικά χωρικά ύδατα, τώρα ειδοποίησε το περιπολικό, θα έρθει σε λίγο. Έχω δέσει το στίγμα και όπου να είναι θα έρθει. Προκειμένου να τους κάνουν τις απαραίτητες συστάσεις. Ναι. Συμμορφώνονται, καπετάνια. Θα δείξει. Τώρα τους αγριέψαν, στα 4 μήνες. Άρα παίζουν στο όριο. Ναι, μας κοροϊδεύουν. Ωστόσο, ακόμα ένα περιστατικό μαζικής παραβίασης των διεθνών χωρικών υδάτων καταγράφηκε τις προηγούμενες ώρες, με τουρκικά αλλιευτικά σκάφη να βρίσκονται ανάμεσα σε Αλεξανδρούπολη και Σαμοθράκη. Οι πληροφορίες κάνουν λόγο ότι ήταν 40 στον αριθμό και έφτασαν μέχρι ανοιχτά της Μαρόνιας. Κινητοποιήθηκε το ελληνικό λιμενικό, ενώ ανοιχτά της Σαμοθράκης πληροφορίες κάνουν λόγο ότι τα τουρκικά αλλιευτικά συνοδευόταν από τουρκική ακτεωρό. Όπως ξέρετε κι εσείς, τις τελευταίες μέρες έχουμε μια διαρκή κινητικότητα με τα τουρκικά αλλιευτικά. Χθες συγκεκριμένα είχαμε αρκετά επεισόδια στην περιοχή της Θάσου.
και στην περιοχή μας αυτό υπάρχει πάντα, ειδικά στην περιοχή του Ζουράφας. Έγινε μια παρέμβαση, έχει έρθει ένα μεγαλύτερο σκάφος σιδερένιο από Θεσσαλονίκη. Το οποίο το βλέπουμε και πίσω μας, έτσι. Ναι, ναι, αυτό, για αυτές τις μέρες. Και πιστεύω ότι και με την συνδρομή του μεγάλου σκάφους και με τα δικά μας, θα προσπαθήσουμε να λύσουμε το θέμα χωρίς να δημιουργηθεί κάποιο θερμό επεισόδιο. Υπάρχει κάποια ανησυχία στην περιοχή γενικότερα, όσον αφορά το λιμενικό εννοώ? Αυτό που κάναμε εμείς και ειδικά οι συνάδελφοι των σκαφών, αυτό θα κάνουμε και τώρα. Δεν νομίζω να υπάρχει καμιά ανησυχία. Πρέπει να πέσουν οι τόνοι για να μην δημιουργηθεί κάτι άλλο. Πού είναι τα θαλάσσια μας σύνορα, καθορίζεται από τις διεθνείς συνθήκες και το δίκαιο της θαλάσσης. Το οποίο δυστυχώς για την Τουρκία δεν ευνοεί τις πάγιες θέσεις, γι' αυτό και είναι και η μόνη χώρα μαζί με ελάχιστες στον πλανήτη και τις ΗΠΑ που δεν έχουν επικυρώσει το δίκαιο της θαλάσσης του 1982. Η ελληνική αρτοφυλακή πάντα κάνει το καθήκον της, όχι μόνο στην περιοχή της Θάσου, αλλά και στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Προβληματίζει και μας ανησυχεί, αλλά δεν μπορούμε να κάνουμε και κάτι γι' αυτό. Νομίζω κάποιοι παραπάνω θα πρέπει να κάνουν. Τους διώξαμε αμέσως, φύγαν. Κάνουν παιχνίδια. Τι να κάνεις, έτσι πως τα φέρνουν τα πράγματα, είμαστε για κουλουτούμπες. Δεν ξέρω, αυτοί άλλοι είναι υπεύθυνοι να τα χειριστούν αυτά τα πράγματα και βλέπω ότι κάνουν μεγάλες κουλουτούμπες. Έτσι, αυτό είμαι αρκετά μεγάλος και δεν τα έχω ξαναδεί. Αυτοί θα έρθουν σιγά σιγά να μας πάρουν και τα παπούτσια από τα σπίτια μας. Το πρόβλημα της παράνομης αλίας των τουρκικών αλευτικών σκαφών δεν είναι μόνο στην περιοχή της Αλεξανδρούπολης ή ανατολικά του νησιού της Αμοθράκης και ιδιαίτερα στην περιοχή της Ζουράφας, αλλά εκτείνεται σε όλο το Αιγαίο πέλαγος από βόρεια μέχρι και νότια. Δηλώνουν αλίης. Αυτό είναι γεγονός ότι εδώ και 20-25 χρόνια περίπου βιώνουμε εμείς όλη αυτή την κατάσταση, όπου για κάποιους είναι πρωτόγνωρα και φάνηκαν περίεργα. Για μας είναι ένα πράγμα το οποίο το βιώνουμε εδώ και 20-25 χρόνια, όπως είπα. Απλά τελειώσαν από εδώ ουσιαστικά. Δεν αφήσανε σχεδόν τίποτα εδώ, τα συγκεκριμένα αλυφτικά εργαλεία τα οποία δουλεύουν με παράνομους τρόπους για όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση και κυρίως για μας. Μιλάμε για τράτες. Όχι, μιλάμε κυρίως για τα γρυγρή και μηχανότρατες. Και τώρα πηγαίνουν όλο και πιο δυτικά. Έφτασαν λοιπόν στα 6 ναυτικά μίλια από την Θάσο. Τις περισσότερες φορές παραβιάζοντας τα και αυτά ακόμη. Άλλωστε ποιος θα τους ελέγξει. Και το είδαν αυτό συνάδελφοι από την περιοχή της Καβάλας και της Θάσου. Εκεί τα συγκεκριμένα αλυφτικά εργαλεία είναι πολλά. Τα γρυγρή, τα ελληνικά είναι αρκετά. Και γι' αυτό έγινε και τόση φασαρία που έγινε. Αυτό το φαινόμενο που βλέπουμε τώρα είναι ότι τα τουρκικά αλιευτικά με τα κυκλικά δίχτυα που κυνηγάνε τα αφρόψαρα έφτασαν μέχρι τα ανατολικά του νησιού της Θάσου. Το ζούμε εδώ και πολλά χρόνια, δεν είναι πρωτόγνωρο για μας, λένε χαρακτηριστικά στην κάμερα του ένα. Ξεκινάει το κακό από εκεί. Από τη στιγμή που η Ελλάδα δεν έχει θεσπίσει τα 12 ναυτικά μίλια που έχουν όλες οι χώρες του κόσμου ως χωρικά ύδατα, θα βιώνουμε αυτό το πράγμα. Έτσι λοιπόν. Έχει κάθε δικαίωμα όλοι, έχουν κάθε δικαίωμα όλοι οι ψαράδες του κόσμου να έρχονται να ψαρεύουν έξω από τα 6 ναυτικά μίλια της Ελλάδος, στα διεθνή ύδατα δηλαδή. Αυτό είναι ένα γεγονός. Άρα λοιπόν είναι νόμιμοι οι ψαράδες οι Τούρκοι που παίρνουν? Ναι, όταν δεν παραβιάζουν τα χωρικά μας ύδατα, είναι νόμιμοι όσον αφορά τα ναυτικά μίλια. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι δεν πρέπει να γίνεται κάποιος έλεγχος, γιατί χρησιμοποιούν αλυφτικά εργαλεία τα οποία απαγορεύονται σε εμάς. Βέβαια, αυτοί δεν έχουν με την Ευρωπαϊκή Ένωση κάτι, αλλά τα ψάρια που βγάζουν αυτοί πηγαίνουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Άρα, από τη στιγμή που είναι αλλιευμένα με παράνομο τρόπο, θα μπορούσαν να μην εισάγονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το πρόβλημα αυτό έχει ξεκινήσει περίπου από το 1996, δηλαδή έχουμε μια 20ετία, που δεν ήταν πρόβλημα. Απλώς άρχισε και εμφανίζονταν στο Αιγαίο Πέλαγος, ιδιαίτερα εδώ ανατολικά, ο τουρκικός αλλιευτικός στόλος σιγά-σιγά. Σε συνδυασμό με την αθρώα τότε εισαγωγή των ψαριών από τη χώρα τους προς τη χώρα μας και βλέποντας αυτή ότι υπάρχει αγορά, υπάρχει πεδίο, υπάρχει θάλασσα, άρχισε η ανάπτυξη, ξέρετε, η μεγαλύτερη. Και το ένα έφερε και το άλλο. Ύστερα από χρόνια
άρχισαν σταδιακά οι πρώτες παραβάσεις και παραβιάσεις των θαλάσσιων συνόρων μας, των χωρικών μας υδάτων. Γιατί για την Αλία έξω από τα 6 ναυτικά μίλια είναι μια μεγάλη κουβέντα το πώς μπορείς να σταματήσεις ένα σκάφος μιας άλλης χώρας τη δραστηριότητά του. Γιατί θέλω να ξέρετε ότι στο Αιγαίο και γενικότερα δηλαδή σε όλο τον ελληνικό θαλάσσιο χώρο δεν δραστηριοποιούνται μόνο τουρκικά ληφτικά σκάφη. Υπάρχουν σκάφη από την Ιταλία, υπάρχουν σκάφη από την Αίγυπτο. Λοιπόν, αυτά κυρίες και κύριοι. Εκτενέστερα ρεπορτάζ, θα έχετε την ευκαιρία να παρακολουθήσετε στη διάρκεια του δελτίου ειδήσεων. Να πάμε στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα για απόψε και σε πολύ λίγο θα είναι κοντά μας ο Αντιπεριφερειάρχης του Τουρισμού, Κώστας Αντωνιάδης, προκειμένου να συζητήσουμε όλα εκείνα τα θέματα που άπτονται του τουρισμού στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και όχι μόνο. Κυρίες και κύριοι, στο ένα live για το δεύτερο μέρος της εκπομπής. Στο πρώτο μέρος παρακολουθήσαμε την εντός εισαγωγικών ναυμαχία των καβαλιωτών αλλιέων με αυτά των Τούρκων ψαράδων. Όπως είπαμε, εκτενέστερα ρεπορτάζ θα έχουμε την ευκαιρία να παρακολουθήσουμε και στο δελτίο ειδήσεων στις 9. Να αλλάξουμε για την ώρα θέμα και κλίμα. Να καλωσορίσω τον κύριο Κώστα Αντωνιάδη, αντιπεριφερειάρχη τουρισμού. Καλώς ήρθατε, κύριε Αντωνιάδη. Καλησπέρα, κύριε Λουκούμη. Καλησπέρα και στους τηλεθεατές σας. Κουρασμένος μετά το ταξίδι στη Μόσχα. Όντως ήταν ένα ταξίδι κουραστικό. Οι θερμοκρασίες, να σας πω μόνο ότι ήταν περίπου μείον 18. Mm-hmm. Και η μετάβαση και η επιστροφή φυσικά και είναι λογικό να κουράζει, αλλά νομίζω ήταν μια εμπειρία μοναδική και μια ευκαιρία να προβάλλουμε την περιφέρειά μας στη μεγάλη αυτή αγορά που λέγεται Ρωσία. Αυτό για να καταλάβει ο κόσμος, συμμετείχε η περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης στην έκθεση τουρισμού, σε μία από τις εκθέσεις στην Μόσχα. Ήταν, κύριε Λουκούμη, ένα event που γίνεται από το Υπουργείο Τουρισμού της Ελλάδος με το αντίστοιχο Υπουργείο Τουρισμού της Ρωσίας, μέσα στα πλαίσια του έτους Ελλάδας-Ρωσίας που ξεκίνησε τον Νοέμβριο του 2017 και θα λήξει τον Δεκέμβριο του 2018. Είναι μια πρωτοβουλία της Ελλάδας και της Ρωσίας προκειμένου να ενισχύσουμε περαιτέρω τις ήδη πάρα πολύ καλές σχέσεις των δύο κρατών, προκειμένου να υπάρξει εκατέρωθεν μετακινήσεις τουριστών στις δύο αυτές χώρες καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Τα τελευταία χρόνια, κύριε Αντωνιάδη, βλέπουμε ότι οι Ρώσοι τουρίστες επιλέγουν την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη και φυσικά και την Καβάλα σαν προορισμό για τις καλοκαιρινές τους διακοπές. Τώρα, λίγους μήνες πριν τη νέα θερινή τουριστική περίοδο, πώς είναι τα πράγματα? Υπάρχει εκείνο το θεκτικό αντίκτυπο που λέμε ώστε να προσελκύσουμε ακόμα περισσότερους Ρώσους τουρίστες? Καταρχήν, και αναφέρομαι και στην Καβάλα και στην Θάσο, που την αποκαλούμε ναυαρχίδα του τουρισμού, για την περιφέρειά μας τουλάχιστον. Έτσι ακριβώς, κύριε Λουκούμη. Καταρχήν να πούμε ότι η Ρωσία είναι μια μεγάλη χώρα. Έχει πληθυσμό περίπου 150 εκατομμύρια, το οποίο αυτός ο αριθμός είναι πάρα πολύ μεγάλος και είναι και μια οικονομία η οποία αναπτύσσεται συνεχώς. Να φανταστείτε ότι ο ρυθμός ανάπτυξης το 2017 για την Ρωσία ήταν περίπου στο 7%. Βλέπουμε ότι η χώρα αυτή αλλάζει, αναπτύσσεται το βιωτικό επίπεδο των Ρώσων και οι Ρώσοι ταξιδεύουν όλη τη διάρκεια του έτους και όχι μόνο τους καλοκαιρινούς μήνες. Αυτό έχει μεγάλη σημασία και για την χώρα μας, αλλά και ειδικότερα για την περιφέρειά μας, η οποία μέχρι και πριν από λίγα χρόνια ήταν μια άγνωστη περιφέρεια για την Ρωσία. Να σας πω, κύριε Λουκούμη, χαρακτηριστικά ότι το 2017 επισκέφθηκαν την χώρα μας περίπου 1 εκατομμύριο Ρώσοι τουρίστες, ένας αριθμός τον οποίο ευελπιστούμε ότι το 2018 θα αυξηθεί ακόμα περισσότερο. Ιδίως όμως για την περιφέρειά μας και ειδικότερα για την περιοχή Καβάλα-Θάσο, να πούμε ότι με την σύνδεση, με την αεροπορική σύνδεση που υπάρχει ήδη φέτος, που ξεκίνησε από τη σημερινή διοίκηση της περιφερειακής αναγέννησης από την Μόσχα στο αεροδρόμιο της Καβάλας, που έχουμε 2 εβδομαδιαίες πτήσεις, καθώς επίσης έχουμε και 2 εβδομαδιαίες πτήσεις από την Αγία Πετρούπολη προς το αεροδρόμιο της Καβάλας μέσω της αεροπορικής εταιρείας Έλληνερ και μία πτήση από το Μίνσκ της Λευκορωσίας, αυτές οι 5 αεροπορικές πτήσεις μας βοήθησαν να αυξήσουμε τον αριθμό των Ρώσων τουριστών που επισκέφθηκαν την περιφέρειά μας. Θα σας πω χαρακτηριστικά και σύμφωνα πάντα με τις δηλώσεις τόσο
του Προέδρου της Ένωσης Ξενοδόχων Καβάλας υπήρξε μια αύξηση των Ρώσων τουριστών το 2017 σε σχέση με το 2016 σε ποσοστό 63,5% και συνολικά σε όλη την περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης είχαμε περίπου 16.000 Ρώσους τουρίστες, όταν το 2014 είχαμε μόνο, και επαναλαμβάνω, μόνο το 2014 περίπου 600 Ρώσους τουρίστες. Επομένως, καταλαβαίνετε ότι τα μεγέθη πια είναι ιδιαίτερα θετικά ως προς την αύξηση των Ρώσων τουριστών και γίνεται μια προσπάθεια τιτάνια, μια προσπάθεια συντεταγμένη, μεθοδική και από τον Περιφερειάρχη τον Χρήστο τον Μέτριο, προκειμένου να ανοίξουμε ακόμα περισσότερο την αγορά της Ρωσίας, στη συνεργασία πάντα φυσικά με όλους τους φορείς, τα επιμελητήρια, τις ενώσεις ξενοδόχων, την ίδια την τοπική κοινωνία, ώστε να μπορέσουμε να προσελκύσουμε ακόμα περισσότερους Ρώσους τουρίστες στην περιφέρειά μας. Και έχουμε, κύριε Λουκούμη, την δυνατότητα αυτή και οφείλουμε να την αξιοποιήσουμε, γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η διαδρομή Μαύρη Θάλασσα με την περιφέρεια μας ήταν μια διαδρομή που έχει μια ιστορική και πολιτιστική αναδρομή και σημαντική εξέλιξη. Αυτές ακριβώς τις σχέσεις που συνδέουν την Ρωσία με την Ελλάδα, σχέσεις πολιτισμού, σχέσεις ιστορίας, αλλά και σχέσεις θρησκευτικών, παύλα προσκυνηματικού τουρισμού, οφείλουμε να τις αναδείξουμε. Ακριβώς, το έχουμε τονίσει πολλές φορές και μέσω ρεπορτάζ και εδώ από το στούντιο, κύριε Αντωνιάδη, που έχετε φιλοξενηθεί αρκετές φορές, για τον θρησκευτικό τουρισμό που επιδιώκει να αναπτύξει ακόμα περισσότερο η περιφέρεια και η Καβάλα. Και ο Ρώσος τουρίστας είναι ο τουρίστας που και θα ξοδέψει και δεν θα μείνει μόνο στις διανυκτερεύσεις, αλλά θα βγει έξω, θα φάει, θα πει στα καταστήματα εστίασης, θα βοηθήσει και την τοπική αγορά. Και βλέπουμε ότι υπάρχουν ανοίγματα, και μιας και αναφερθήκατε και στις πτήσεις, και προς τις Βρυξέλλες. Έτσι ακριβώς. Και, από την και για την Κύπρο. Και για την Κύπρο. Ναι, καταρχήν να σας πω ότι πράγματι μας δόθηκε η ευκαιρία. Αυτό γίνεται για πρώτη φορά στην ιστορία της Ελλάδος, να μπορέσουμε να παρουσιάσουμε την περιφέρειά μας σε 32 υπουργούς τουρισμού, γιατί ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι η Ρωσία είναι ένα ομόσπονδο κράτος και έχει περίπου 80 περιφέρειες και τους αντίστοιχους υπουργούς τουρισμού. Σε αυτό το event, αυτό το διήμερο event που έγινε στην ρωσική πρωτεύουσα, συμμετείχαν περίπου 32 περιφέρειες, οι πιο μεγάλες περιφέρειες. Να φανταστείτε ότι ο μέσος όρος πληθυσμού της κάθε περιφέρειας εκεί είναι περίπου 5 εκατομμύρια Ρώσοι. Καταλαβαίνετε επομένως τα μεγέθη, πόσο μεγάλα είναι και πόσο σημαντικά είναι. Και αυτό που μου έκανε ιδιαίτερη εντύπωση, κύριε Λουκούμη, και το καταθέτω και στην εκπομπή σας, είναι η αγάπη που δείχνουν οι Ρώσοι για τους Έλληνες και για τον πολιτισμό τους. Εγώ το είπα και στον λόγο μου, στην παρουσίαση που έκανα για την περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης μέσα από ένα οπτικό ακουστικό υλικό, ότι μέχρι τώρα γνώριζα ότι οι Έλληνες αγαπάνε τους Ρώσους, αλλά την διήμερη παραμονή μου στην Μόσχα διαπίστωσα ότι και οι Ρώσοι αγαπάνε τους Έλληνες. Και δίνουν μια ιδιαίτερη έμφαση στον θρησκευτικό τουρισμό. Προβάλλουν και ενδιαφέρονται πάρα πολύ για τα θρησκευτικά και βυζαντινά κοιμήλια που έχει η περιφέρειά μας και μου δόθηκε η δυνατότητα να τους προβάλλω τον αρχαιολογικό χώρο των Φιλίππων, αυτό το μνημείο παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς, ένας χώρος όπου για πρώτη φορά ο Απόστολος Παύλος, ο Απόστολος των Εθνών, δίδαξε εδώ για πρώτη φορά τον χριστιανισμό στην Ευρώπη, που είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό για τους Ρώσους, και ότι εδώ βαφτίστηκε για πρώτη φορά η πρώτη Ευρωπαία χριστιανή Λιδία. Στοιχεία τα οποία δυστυχώς δεν τα γνωρίζουν ακόμη πάρα πολύ καλά οι Ρώσοι, και γι' αυτό σας λέω ότι ήταν μια ιδιαίτερη στιγμή και η δυνατότητα που μου δόθηκε σε 32 περιφέρειες να παρουσιάσουμε την περιοχή μας σε αυτό το εκλεκτό πραγματικά κοινό. Επίσης, δείξανε ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την Ιερά Μονή Κωσιφήνισσας στην Δράμα. Είναι το παλαιότερο μοναστήρι της Ευρώπης που χρονολογείται περίπου στο 5ο αιώνα μετά Χριστό, καθώς επίσης και μια από σειρά από εκκλησίες όπως τις Παναγίες της Κοσμοσότηρας στις Εφαίρες, για την Σαμοθράκη και ούτω καθεξής. Αυτό που θέλω να τονίσω, κύριε Λουκούμη, είναι ότι ήδη δημιουργήθηκαν κάποιες επαφές. Γνωριστήκαμε και με την Υπουργό Τουρισμού της Αγίας Πετρούπολης, με την οποία ήδη υπάρχουν αδελφοποιήσεις και από την Αλεξανδρούπολη, με την πόλη της Αλεξανδρούπολης, αλλά και με την πόλη της Καβάλας.
τα περίχωρα φυσικά της Αγίας, με μια πόλη των περιχώρων της Αγίας Πετρούπολης. Το θετικό είναι ότι, και αυτό τόνισα, ότι υπάρχουν ιδιαίτεροι δεσμοί στην περιοχή μας με τους Ρώσους. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι στην Αλεξανδρούπολη υπάρχει ένα μνημείο πεσών των Ρώσων αξιωματικών και στρατιωτών, οι οποίοι σκοτώθηκαν κατά τη διάρκεια του Ρωσοτουρκικού πολέμου το 1878, όπου μάλιστα εκεί, όπως είπα, υπάρχει πια και ένα μνημείο πεσών των που έγινε το 2011 ακριβώς δίπλα στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Νικολάου. Υπάρχει το πολιτιστικό κέντρο, το Ρώσικο σπίτι, ένα κέντρο το οποίο έχει σαν στόχο να φέρει ακόμα πιο κοντά τη Ρωσία με την Ελλάδα και ειδικότερα με την περιφέρειά μας. Υπάρχει φυσικά η υπόσχεση να δημιουργηθεί ένας ναός, ο ναός του Κυρίλλου στην Αλεξανδρούπολη από τον αντίστοιχο Μητροπολίτη της Αγίας Πετρούπολης. Για την Καβάλα δείχνουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον και αυτό τους τόνισα, ότι εκτός από τους Φιλίππους, εκτός από το νησί της Θάσου, την ακτογραμμή, την περίφημη ακτογραμμή που έχουμε με τις φανταστικές παραλίες, αλλά και από εδώ μπορούν ακτοπλοϊκώς να πάνε στο Άγιο Όρος, που για τους Ρώσους το Άγιο Όρος είναι το περιβόλι της Παναγίας. Είναι περίπου μία ώρα και έδειξαν ιδιαίτερο ενδιαφέρον ότι ακτοπλοϊκώς μπορούν να πάνε. Από εδώ από την Καβάλα, μία ώρα. Δηλαδή. Ακριβώς μία ώρα. Αυθημερών. Και μπορούν φυσικά στη συνέχεια να θέλουν να δουν και κάποια άλλα νησιά, όπως τη Λίμνο, την Θάσο και την Σαμοθράκη, και να γυρίσουν στο κέντρο αναχώρησης, στο λιμάνι της Καβάλας. Νομίζω ότι τα μηνύματα είναι ιδιαίτερα θετικά. Θα τα δούμε φυσικά και στο επόμενο χρονικό διάστημα. Γίνονται προσπάθειες. Είχα την ευκαιρία επίσης να συναντηθώ με τον Γενικό Διευθυντή του Ομίλου Μουζενίδης, ο οποίος μας έδωσε τη δυνατότητα αυτές τις αεροπορικές πτήσεις, και γι' αυτό είδαμε και αυτή την τεράστια αύξηση σε ποσοστό 63,5% για την πόλη της Καβάλας. Και οι οποίοι αυτοί οι αεροπορικές πτήσεις θα προσπαθήσουμε όχι μόνο να τις βελτιώσουμε, αλλά να μπορέσουμε και να τις αυξήσουμε στο επόμενο χρονικό διάστημα. Και σαν περιφέρεια φυσικά διαφημίζουμε την περιοχή μας, διαφημίζουμε και τις 5 περιφερειακές ενότητες και τα 2 μας νησιά στο περιοδικό Άνεμος, που εκδίδεται από την συγκεκριμένη αεροπορική εταιρεία προς τους Ρώσους, οι οποίοι ταξιδεύουν με την Έλληνερ. Πάντως, βλέπουμε ιδιαίτερη κινητικότητα. Το επιμελητήριο ταξιδεύει, το επιμελητήριο Καβάλας ταξιδεύει στις Βρυξέλλες 1 με 4 Φεβρουαρίου. Η δημοφέλεια ήταν για αρκετές ημέρες στην Ινδία. Και αυτό που συζητούσαμε με την κυρία Ιωσήφιδου ήταν για την γαστρονομική ταυτότητα που μπορεί, που έχει τη δυνατότητα να αποκτήσει όχι μόνο η Καβάλα, αλλά και η γενικότερη περιφέρεια. Κοιτάξτε, καλώς ή κακώς όλοι το έχουν ομολογήσει ότι αυτή τη στιγμή ένας από τους πιο παραγωγικούς τομείς της ελληνικής οικονομίας είναι ο τουρισμός. Εγώ πιστεύω ότι για την περιφέρεια μας ο τουρισμός μαζί με τον αγροτοδιατροφικό τομέα είναι οι δύο πυλώνες στους οποίους πρέπει να στηριχθούμε τα επόμενα χρόνια. Γι' αυτό το λόγο, αλλά από την πρώτη στιγμή της ανάληψης της συγκεκριμένης θέσης, κύριε Λουκουμή, είχα πει δημόσια ότι για να μπορέσουμε να προβάλλουμε και να προωθήσουμε το τουριστικό προϊόν που λέγεται Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, επειδή εμείς δεν είμαστε επαγγελματίες άνθρωποι του τουρισμού, εμείς είμαστε άνθρωποι οι οποίοι έχουμε μια θέση για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, την οποία αυτή τη θέση κάποιος άλλος θα μας την αναπληρώσει στο μέλλον. Πρέπει να συνεργαστούμε με τους ανθρώπους που γνωρίζουν τον τουρισμό, με τους επαγγελματίες. Και αυτοί είναι, όπως είπα νωρίτερα, είναι τα επιμελητήρια, είναι οι ξενοδόχοι, είναι οι ιδιοκτήτες ενοικιαζόμενων δωματίων, είναι οι εστιάτορες, είναι και η τοπική αυτοδιοίκηση. Και είμαι σε θέση και ιδιαίτερα ικανοποιημένος, κύριε Λουκούμη, να πω ότι χθες βγήκε και το δελτίο τύπου από τον Περιφερειάρχη μας, όπου συστήνεται για πρώτη φορά στην ιστορική διαδρομή της περιφερειακής αυτοδιοίκησης ο φορέας διαχείρισης τουρισμού, που θα είναι ένα συμβουλευτικό καταρχήν όργανο, όπου θα συμμετάσχουν 11, θα είναι 11 μελές, θα απαντήσετε από ένα 11 μελές διοικητικό συμβούλιο, όπου θα συμμετάσχουν, εκτός από μένα ως συντονιστής του συγκεκριμένου οργάνου, θα υπάρχουν 2 περιφερειακοί σύμβουλοι, μάλιστα ένας εκ των οποίων θα είναι ο Αρχέλαος Ογρανάς, ο περιφερειακός σύμβουλος της αντιπολίτευσης. Θα συμμετάσχουν εκπρόσωποι από τα επιμελητήρια, εκπρόσωποι από τις ενώσεις ξενοδόχων, ενοικιαζόμενων δωματιών και πρακτόρων. Αυτό το κάναμε γιατί, κύριε Λουκούμπη, όπως είπατε και εσείς, επειδή γίνονται πάρα πολλές επενδύσεις στον τουρισμό, χρειάζεται ένα τέτοιο όργανο, το οποίο σε πρώτη φάση τουλάχιστον να μπορέσει να συνεδριάζει μια φορά το μήνα, ώστε
να χαράζει τη μακροπρόθεσμη πολιτική που πρέπει να ακολουθήσουμε ως περιφέρεια. Πρέπει να ενώσουμε τις δυνάμεις μας, πρέπει να προχωρήσουμε συντεταγμένα και μέσα από την συνέργεια και την συνεργασία νομίζω ότι οφείλουμε να πετύχουμε πολλά. Εγώ χαιρετίζω αυτές τις πρωτοβουλίες που κάνει και ο Δήμος Καβάλας μέσω της Δημοφέλειας και το Επιμελητήριο. Είχα μια άριστη επικοινωνία με τον νέο πρόεδρο του Επιμελητηρίου, τον κύριο Δέμπα. Τον ενημέρωσα ότι είναι μια σημαντική έκθεση, η έκθεση των Βρυξελών στο Βέλγιο. Αν λάβουμε υπόψη, κύριε Λουκούμη, ότι για πρώτη φορά ξανά σε αυτή τη θητεία της περιφερειακής αναγέννησης έχουμε την αεροπορική σύνδεση της TUI Βελγίου με το αεροδρόμιο Μέγας Αλέξανδρος που θα ξεκινήσει από τον Μάρτιο. Με δύο πτήσεις την εβδομάδα. Δύο πτήσεις την εβδομάδα και είναι πάρα πολύ σημαντικές αυτές οι πτήσεις γιατί πρώτη φορά ανοίγει αυτή η αγορά του Βελγίου. Και ξέρετε ότι αν πάει καλά αυτή η αγορά, η παραπλήσια αγορά είναι η αγορά της Ολλανδίας. Βέλγιο και Ολλανδία είναι δύο μεγάλες χώρες με αναπτυσσόμενες, δύο μεγάλες χώρες με πολύ, πολύ καλό βιωτικό οικονομικό επίπεδο και οι Βέλγοι και οι Ολλανδοί ταξιδεύουν καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Επομένως είναι τουρίστες τους οποίους χρειαζόμαστε εδώ στην περιφέρειά μας και γι' αυτό το λόγο ενώνουμε τις δυνάμεις μας ώστε να μπορέσουμε να ανοίξουμε όσο δυνατόν περισσότερες αγορές στο παγκόσμιο γίγνεσθε. Γι' αυτό το συμβουλευτικό όργανο που μας είπατε, κύριε Αντωνιάδη, θα απευθύνεται προς τους επιχειρηματίες, προς τους ξενοδόχους. Θα απαρτίζεται από μέλη των ξενοδόχων. Mm-hmm. Από ό,τι σας το λέω, θα απαρτίζεται από την. Θα είναι μέλος η Ένωση Ξενοδόχων Καβάλας, από ό,τι γνωρίζω. Θα είναι ένας εκπρόσωπος από την ΠΕΔ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, δηλαδή ο νυν δήμαρχος ο κ. Ελαμπάκης. Mm-hmm. Εκπρόσωποι από το Επιμελητήριο Εύρου και Ροδόπης. Θα είναι ο πρόεδρος των ενοικιαζόμενων δωματίων της ΕΘΑΣ, ο κ. Γιάννης Μαρκιανός. Και όπως είπα και τρεις περιφερειακοί σύμβουλοι και ένας τουριστικός πράκτορας. Αυτό το όργανο, όπως είπα, θα είναι σε πρώτη φάση συμβουλευτικό, αλλά θα συνεδριάζουμε προκειμένου από κοινού οι άνθρωποι οι οποίοι γνωρίζουν το τουριστικό γίγνεσθε να μπορούν να προβάλλουν και να προωθούν τις καλύτερες λύσεις για την περαιτέρω πρόθεση του τουριστικού γίγνεσθε. Γι' αυτό και είπα νωρίτερα ότι μόνο μέσα από την συνέργεια μπορούμε να προχωρήσουμε τα επόμενα χρόνια. Μάλιστα. Πάντως, τόση ώρα, κύριε Αντωνιάδη, μόνο για ξένες, για ξένους τουρίστες ακούμε, για ξένες εκθέσεις στα δικά μας, στην Ελλάδα. Κοιτάξτε, το θετικό είναι ότι φέτος τουλάχιστον τις ημέρες των Χριστουγέννων, από ό,τι έχω πληροφορηθεί από τους ξενοδόχους, υπήρξε μια αύξηση της ροής Ελλήνων τουριστών, παύλα επισκεπτών, τουλάχιστον στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, κυρίως στις ημέρες των Χριστουγέννων. Mm-hmm. Αυτό είναι ένα θετικό μήνυμα, αλλά παρόλα αυτά είναι γνωστό ότι ο Έλληνας και η Ελλάδα περνάει μια δύσκολη οικονομική περίοδο, τα εισοδήματα έχουν μειωθεί, με αποτέλεσμα να μην μπορούν να ταξιδεύουν. Πιστεύω όμως ότι με το πέρασμα του χρόνου, τουλάχιστον η περιφέρεια μας είναι ένας οδικός τουρισμός. Mm-hmm. Αυτό πρέπει να το τονίζουμε, κύριε Λουκούμη, και το τονίζω τουλάχιστον στις βαλκανικές χώρες, αλλά και εδώ στην χώρα μας, ότι μπορούν δηλαδή να επισκεφτούν την περιφέρειά μας με ένα αυτοκίνητο σε διάστημα 4-3 ώρες. Mm-hmm. Δεν χρειάζεται να παίρνουν αεροπλάνα, τα οποία, ξέρετε, και η ανταπόκριση είναι πάρα πολύ δύσκολη και είναι και πιο ακριβά τα εισιτήρια. Να σας θυμίσω ότι στη Θάσο ο οδικός τουρισμός είναι περίπου το 70% των τουριστών mm-hmm. που επισκέφθηκαν το 2017. Σύμφωνα με τις μετρήσεις που έχουμε, το 2017, να λέμε πάντα και με αριθμούς, τη Θάσο επισκέφθηκαν περίπου 300.000 τουρίστες, εκ των οποίων το 70% ήταν κυρίως ο οδικός τουρισμός. Αυτό σημαίνει με τα αυτοκίνητά τους. Mm-hmm. Αυτό σημαίνει ότι επομένως είμαστε ένας προσιτός τουριστικός προορισμός και για τους Έλληνες. Πρέπει να εμπλουτίσουμε όμως, κατά την άποψή μου, κύριε Λουκούμη, και τις εορταστικές εκδηλώσεις που πρέπει να γίνονται κατά τη διάρκεια του χειμώνα, δηλαδή από το φθινόπωρο μέχρι και τον Μάιο, μέχρι τις αρχές της ανοίξεως, για να μπορέσουμε να προσελκύσουμε και τους Έλληνες αλλά και τους Βαλκάνιους τουρίστες στην περιφέρεια μας. Το καλοκαίρι και δει από τις 15-20 Μαΐου μέχρι και τον Οκτώβριο, νομίζω ότι η πληρότητα των ξενοδοχείων που εμφανίζουν είναι τέτοια που δεν χρειάζονται περισσότερες εκδηλώσεις από αυτές που γνωρίζουμε, όπως το Κοσμόπολης, το Ερσισό και ούτω καθεξής. Εκεί που πρέπει να δώσουμε έμφαση, κατά την άποψή μου, είναι σε κάποιες εκδηλώσεις που πρέπει να γίνουν κατά τη διάρκεια του χειμώνα για να τονώσουμε την τουριστική κίνηση στην περιοχή μας. Εκδηλώσεις όπως το καρναβάλι της Εξάνθης, όπου έχω πληροφορηθεί ότι υπάρχει μια πληρότητα που αγγίζει το 100%.
100% στους όμορους νομούς και στην Κομωτινή. Να φανταστείτε και στην Αλεξανδρούπολη αυτή τη στιγμή τα ξενοδοχεία έχουν κλείσει εξαιτίας του καρναβαλιού της Εξάρτης. Mm-hmm. Πωλείται περισσότερο και της Καβάλας αλλά και της Κεραμωτής. Γι' αυτό λέω καμιά φορά ότι το ένα χέρι νύπτει το άλλο και δεν πρέπει να βλέπουμε μόνο την Καβάλα ή μόνο την Ξάνθη ή μόνο την Δράμα. Να ξέρετε ότι αν μια μεγάλη εορταστική εκδήλωση γίνεται στην περιφέρειά μας, όλοι υποφελούνται και επομένως όλοι πρέπει να συνεργαστούμε. Το πιο πρόσφατο παράδειγμα, με την Ονειρούπολη στη Δράμα. Α, μπράβο. Λοιπόν, κύριε Αντωνιάδη, να βάλουμε άνω τελεία, να πάμε στο τελευταίο διαφημιστικό διάλειμμα για απόψε και επιστρέφουμε για τα τελευταία λεπτά της εκπομπής. Κυρίες και κύριοι, στο ένα live για τα τελευταία λεπτά της εκπομπής, μαζί με τον κύριο Κωνσταντωνιάδη, την Περιφερειάρχη Τουρισμού στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Θα ήθελα να δούμε τώρα, κύριε Αντωνιάδη, αυτό που συζητούσαμε στη διάρκεια του διαφημιστικού διαλύματος. Τα τελευταία χρόνια, κακά τα ψέματα, η Θάσος έχει εκτοξεύσει τον τουρισμό της. Δεν είναι λίγοι αυτοί που λένε, καλοπροαίρετοι, κακοπροαίρετοι, για πόσο ακόμα θα αντέξει. 2, 3, 5 χρόνια μετά θα ξεφουσκώσει. Τι λέτε εσείς γι' αυτό? Καταρχήν να πούμε ότι πράγματι η Θάσος, αλλά και η Περιφέρεια. Και να συμπληρώσω διότι, πες, κάποιος θέλει να κάνει επενδύσεις. Λέει, να το ρισκάρω, να το κάνω ή θα ξεφουσκώσει. Όπως είπατε και εσείς, πράγματι τα τελευταία χρόνια η Θάσος έχει αποκτήσει ένα ισχυρό brand name, τουλάχιστον στις μεγάλες ευρωπαϊκές αγορές. Mm-hmm. Από ό,τι έβλεπα τα στοιχεία, η Θάσος είναι ήδη ισχυρός παίκτης στην αγορά της Γερμανίας, της Μεγάλης Βρετανίας. Ήδη ανοίγει η αγορά της Σκανδιναβίας, των σκανδιναβικών χωρών, καθώς επίσης και της Κεντρικής Ευρώπης. Τώρα ευελπιστώ Βέλγιο, Αυστρία να μπορέσουμε να προσελκύσουμε κόσμο. Φυσικά δεν πρέπει να ξεχνάμε και τις βαλκανικές χώρες, Βουλγαρία, Ρουμανία. Οι Ρουμάνοι είναι οι πρώτοι σε δύναμη τουρίστες στο νησί της Θάσου. Οι Σέρβοι πάνε πάρα πολύ καλά, τα νούμερα είναι πάρα πολύ καλά. Έχουμε ανοίξει την αγορά της Ρωσίας, όπως είπαμε νωρίτερα, και πάνω απ' όλα και την Τουρκία, όπου η Τούρκη είναι μια χώρα, μια μεγάλη χώρα. Η Κωνσταντινούπολη είναι μια πόλη των 20 εκατομμυρίων κατοίκων. Όλα αυτά τα λέω για να σας δείξω ότι η Θάσος νομίζω ότι τα επόμενα χρόνια θα είναι ένας ισχυρός παίκτης στην τουριστική βιομηχανία. Είναι θετικό, κύριε Λουκούμη, ότι τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει επενδύσεις στο νησί της Θάσου. Περίπου 150 εκατομμύρια ευρώ έχουν γίνει επενδύσεις. Έχουμε και τα μεγάλα τα ξενοδοχεία. Έχουν γίνει και μικρές αξιόπιστες και πολύ καλές ξενοδοχειακές μονάδες. Και σιγά σιγά τουλάχιστον οι νεαροί ηλικίας Θάση αποκτούν μια τουριστική παιδεία και συνειδητοποιούν την αξία που έχει ο τουρισμός για το νησί τους, αλλά και πώς πρέπει να το προβάλλουν και να το προωθήσουν. Σύμφωνα με τα σημερινά δεδομένα, αλλά και τα δεδομένα που βλέπω για τα επόμενα χρόνια, να σας πω μόνο ότι για το 2017 υπάρχει μια προκρατήση σε ένα ποσοστό που κυμαίνεται περίπου το 50%. Δηλαδή για το 2018 οι προκρατήσεις έχουν φτάσει στο 50% στις διαχειρίσιμες κλίνες. Και ήδη πια... Τα σούπερ λίγο, σας παρακαλώ, συνάδελφε από τη ροή να αλλάξουμε. Και ιδίως μάλιστα ακούω ότι γίνονται και επαφές για το 2019 στα τουριστικά πακέτα. Καταλαβαίνετε επομένως ότι τα περιθώρια για τη Θάσο θα είναι ακόμα καλύτερα. Θα υπάρξει όμως ένα θέμα την επόμενη 20ετία, κύριε Λουκούμη, και το τονίζω και το καταθέτω και στην εκπομπή σας, είναι ένα θέμα των υποδομών. Κάποια στιγμή, σαν τοπική κοινωνία, σαν άνθρωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης και του πρώτου και του δεύτερου βαθμού, πρέπει να δούμε το σοβαρό πρόβλημα των υποδομών. Θα σας φέρω ένα παράδειγμα. Και όταν κύριε Κελέδη, σας παρακαλώ τα σούπερ να διορθώσουμε. Συγγνώμη, κύριε Αντωνιάδη. Και όταν λέω υποδομές, αναφέρομαι στην διαχείριση των σκουπιδιών, στη διαχείριση του νερού και του ηλεκτρικού ρεύματος. Και αυτό το λέω, κύριε Λουκούμη, γιατί η Θάσος έχει περίπου ένα πληθυσμό 15.000 κατοίκων, όπου το καλοκαίρι ξεπερνάει τις 100.000. Καταλαβαίνετε επομένως ότι υπάρχει ένα τεράστιο πρόβλημα και στην υδροδότηση και στη διαχείριση των σκουπιδιών, αλλά και στην παροχή ηλεκτρικής ενέργειας. Καθώς επίσης και στο δικό δίκτυο. Είναι θέματα τα οποία πρέπει σιγά σιγά να αρχίσουμε να τα συζητάμε, να βρούμε λύσεις για να τα αντιμετωπίσουμε, γιατί όταν θα έρθει η στιγμή που θα υπάρχει πράγματι πρόβλημα, με
με διακοπές νερού σε πάρα πολλές ώρες της διάρκειας της ημέρας ή να μην μπορούμε να διαχειριστούμε τα σκουπίδια μας, θα είναι μια δυσμενή προβολή του νησιού μας στις μεγάλες αυτές ευρωπαϊκές αγορές. Ειδικά αυτό με το νερό το έχω ζήσει και εγώ για πολλά χρόνια. Ήδη αρχίζει σιγά σιγά να παίρνει. Βελτιώνεται κάπως η κατάσταση. Αλλά είναι ένα θέμα το οποίο πρέπει να το δούμε. Γι' αυτό και λέω ότι πρέπει στα επόμενα χρόνια να βρούμε τις λύσεις ή να γίνουν οι κατάλληλες επενδύσεις για να μην έχουμε τα προβλήματα που σας είπα νωρίτερα. Λοιπόν, σίγουρα θα έχουμε την ευκαιρία να τα συζητήσουμε αυτά και το επόμενο χρονικό διάστημα, κύριε Αντωνιάδη. Να σας ευχαριστήσω που ήσασταν απόψε στην εκπομπή. Λοιπόν, επόμενη έκθεση. Τώρα φεύγουμε Σόφια και μετά πάμε Βουκουρέστι και σε Βελιγράδι. Μέσα στο Φεβρουάριο, Μάρτιο. Μέσα στο Φεβρουάριο. Μάλιστα. Καλό κουράγιο, λοιπόν. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι. Όλα τα θέματα και τα ρεπορτάζ της επικαιρότητας στο Δελτίο Ειδήσεων σε λίγα λεπτά. Γεια σας.